Πάμε να δούμε τώρα το χαρακτηριστικό του συγκεντρωτισμού. Η κεντρικότητα που είδαμε είναι χαρακτηριστικό της κάθε κορυφής, ενώ συγκεντρωτισμός είναι χαρακτηριστικό του γράφου ως σύνολο. Οπότε η κεντρικότητα αφορά το μακρο επίπεδο, ενώ ο συγκεντρωτισμός αφορά το μακρο επίπεδο. Επαναλαμβάνω, η κεντρικότητα αφορά στο μικρό επίπεδο, ενώ ο συγκεντρωτισμός αφορά στο μάκρο επίπεδο. Συγκεντρωτι... Όπως λέμε, αντίστοιχα και στην οικονομία, μικροοικονομικά, που έχει να κάνει με τον κάθε πολίτη, ενώ μακροοικονομικά, που έχει να κάνει συνολικά με την α, οικονομία μιας κοινωνίας. Συγκεντρωτισμός, λοιπόν, ενός γράφου, είναι ο βαθμός κατά τον οποίο η κεντρικότητα της κεντρικότερης κορυφής υπερβαίνει την κεντρικότητα όλων των άλλων κορυφών σε σχέση με τη μέγιστη διαφορά. Προσπαθούμε να βρούμε δηλαδή την κεντρικότητα της κεντρικότερης κορυφής σε σχέση με την κεντρικότητα όλων των άλλων κορυφών του γράφου. Και αντίστοιχα λοιπόν υπάρχουν τόσα είδη συγκεντρωτισμού όσα και τα είδη κεντρικότητας που είδαμε. Υπάρχει συγκεντρωτικότητα βαθμού. Α, θα τη δούμε αμέσως μετά. Γενικά τώρα, για να υπολογίσουμε τον συγκεντρωτισμό ενός γράφου που έχει νη κορυφές, τι κάνουμε, βρίσκουμε μαρτικά την κεντρικότερη κορυφή του γράφου. Αφαιρούμε από την κεντρικότητα που βρήκαμε, την κεντρικότητα κάθε άλλη κορυφής, προσθέτουμε τις προηγούμενες διαφορές και διαιρούμε αυτό δια της ποσότητας που θα προέκυπτε για ένα γράφο G-τόνος με νη κορυφές, ο οποίος θα είχε το μέγιστο δυνατό συγκεντρωτισμό. Ένα αστεροειδής γράφος, δηλαδή, πράγματι, δούμε συνέχεια. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε επί 100, για να βρούμε το ποσοστό συγκεντρωτισμού. Εδώ ο συγκεντρωτισμός βαθμού σε έναν αστεροειδή γράφο είναι 100% και νομίζω είναι προφανές. Έχουμε μια κεντρική κορυφή, είναι ένας συγκεντρωτικός γράφος, έτσι, συγκεντρωτικός ως προς την κορυφή α. Ενώ α, ο συγκεντρωτισμός στο δεύτερο γράφο είναι ένας κύκλος, ο συγκεντρωτισμός είναι 0%. Ως Uh, παράδειγμα τώρα ενός uh, γράφου που θα υπολογίσουμε το συγκεντρωτισμό βαθμού. Βλέπετε σε αυτό τον γράφο ότι η κεντρικότερη κορυφή του γράφου είναι η α1. Ποιος είναι, ποιος, ποια είναι η κεντρικότητα της α6. Είναι, η κεντρικότητα βαθμού είναι 2. Συγγνώμη, είναι 2. Τη α5 είναι επίση 2 εφόσον 2 ακμέ προσπίπτουν στην κορυφή α5. Τη α1 είναι 1, 2, 3, 4 5, συγγνώμη. 1, 2, 3, 4, 5. Τη α4 είναι 3. Τη α2 είναι 3 και τη α3 είναι 3. Επομένω η κεντρικότερη κορυφή είναι η α1. Θα αφαιρέσουμε λοιπόν από την κεντρικότερη κορυφή όλε τι υπόλοιπε. Άρα, τι θα υπολογίσουμε, 5 3. Συν 5 3, συν 5 3, συν 5, -3 συν, 5 συν 5 2, συν 5 2, όπως φαίνεται εδώ. Το οποίο μας κάνει 2, συν 2, συν 2, συν 3, συν 3, ίσον με 12. Τώρα θα υπολογίσουμε σαν να είχαμε, το συγκεντρωτισμό σαν να είχαμε έναν ιδανικό αστεροειδή γράφο. Δηλαδή, σαν να είχαμε έναν γράφο όπου θα ήταν αστεροειδής, δηλαδή θα είχαμε τον α1 στο κέντρο, εδώ θα είχαμε το 6, τον α2, αντίστοιχα α6, α2, α4, α, α συγγνώμη, εδώ είναι α5, α5, α4, α3, α2, συγγνώμη, και α3 εντάξει, μικρή σημασία έχει, ουσιαστικά θα είχαμε έναν αστεροειδή γράφο. Αν είχαμε έναν αστεροειδή γράφο, εδώ θα είχαμε άσο ως κεντρικότητα, εδώ θα είχαμε άσο, εδώ άσο, εφόσον δεν είχαμε μόνο μία ακμή, και αυτός αντίστοιχα θα είχε πέντε. Σωστά. Άρα λοιπόν, η συγκεντρωτικότητα θα ήταν 5-1, συν 5-1, συν 5-1, συν 5-1, συν 5-1, δηλαδή 5 1 συν 5 1 συν 5 1 συν 5 1 5 1 δηλαδη 5 επι 4, 20. Ο συγκεντρωτισμός τώρα του γράφου ισούται με 100 επί 12 δια 20, δηλαδή με 60%. Επαναλαμβάνω ότι πρώτα βρίσκουμε την κεντρικότητα κάθε κορυφής, Στη συνέχεια βρίσκουμε ποια είναι η κεντρική κορυφή, είναι η α1 και υπολογίζουμε την κεντρικότητα συγγνώμη, και υπολογίζουμε την κεντρικότητα α, που έχει ουσιαστικά το συγκεντρωτισμό να το συγκεντρωτισμό του γράφου, ουσιαστικά αφαιρούμε 5-3, συν 5-3, συν 5 που είναι η κεντρικότητα των άλλων κορυφών πλην της α1 βρίσκουμε ότι είναι 12, σε συνέχεια υποθέτουμε ότι έχουμε έναν αστεροειδή γράφο, οπότε υπολογίζουμε 5-1 συν 5-1 συν 5-1 βγάζουμε 20. Ουσιαστικά 12 δια 20 επί 100 είναι ο συγκεντρωτισμός του γράφου. Στην κεντρικότητα εγκύτητας τώρα και αντίστοιχα στο συγκεντρωτισμό εγκύτητας, αν θυμόσαστε για να βρω την κεντρικότητα εγκύτητας της κάθε κορυφής, ουσιαστικά υπολογίζω είναι, ποια είναι η απόσταση που υπάρχει κάθε κορυφή, έτσι εγκύτητα πόσο κοντά είναι δηλαδή, και στη συνέχεια αθρίζω αυτές τις αποστάσεις. Δηλαδή, η α1 απέχει από την α2, 1, η α1 απέχει από την α3, 1, το πιο σύντομο μοναδοβάτι, η α1 από την α4, 1, Άρα 1 συν 1 συν 1, η α5 1 και η α6 1. Άρα η εγκύτητα είναι Uh, 5. Λοιπόν, αντίστοιχα λοιπόν την α2. Η α2 απέχει από την α1 1, από την α3 1, από την α4 1, από την α5 2 και από την α6 2. Επομένως, είναι 1 συν 1 συν 1, συν 2 συν 2, 7. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται και όλε uh, όλες οι υπόλοιπες, Αποστάσει. Αθρίζω λοιπόν την κεντρικότητα εγκύτητα και μετά την διαιρώ με το πλήθο των κορυφών μείον 1. Έχω 6 κορυφέ μείον 1, 5, άρα 5 δια 5 μου κάνει 1, 5 δια 7 μου κάνει 0,714, 5 δια 7 0,714, 5 δια 8 0,625. Επομένω υπολογίζω αρχικά τι α, κεντρικότητες εγκύτητας της κάθε κορυφής. Κεντρικότερη κορυφή είναι και πάλι η α1 που έχει απομάκρυση ίσο με 5. Στη συνέχεια τι κάνω, κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα, υπολογίζω 1-0,71, της 1, -0 1 -0, δηλαδή πώς τις αφαιρώ από την 071 της 1-0,71, όλων των άλλων κορυφών 071 έκανα και πριν και βρίσκω τον αριθμό 1,61. Στη συνέχεια υπολογίζω την α, μέγιστη απόσταση για έναν αστεροειδή, α, για έναν γράφο που ισούται με ένα μείον 0,56. Η μέγιστη ποσότητα για έναν αστεροειδή γράφο ισούται με ένα μείον 0,56. Πώς προκύπτει αυτό το 0,56? Πάμε να δούμε τον αστεροειδή γράφο. Εδώ έχουμε έναν αστεροειδή γράφο. Προκύπτει ως 1 συν 2 συν απέχει δηλαδή ο F από το D2, από τον E2, από το C2, από το B2 και από το G2. Άρα έχουμε 1 συν 2 συν 2 συν 2 συν 2 συν 2. Επομένως, προκύπτει το 0,56 αν α, το διαιρέσουμε διά 7 αν το διαιρέσουμε με το 7 οπότε προκύπτει το 2,22 ο συγκεντρωτισμός ισούται με 1,61 διά 2,22 72,32% Οπότε τώρα ως συγκεντρωτισμός εγκύτητας Αντίστοιχα όπω η κεντρικότητα εγκύτητα, να θυμίσω απλά πώ υπολογίζαμε την κεντρικότητα εγκύτητα. Εδώ είχαμε το παράδειγμα, όπου υπολογίζαμε το πλήθο των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ δύο κορυφών και στη συνέχεια το πλήθο των συντομότερων μονοπατιών ω προς το αν περνάει από την κορυφή που θέλω. Δηλαδή, εδώ είχαμε το παράδειγμα C, και ότι από το A στο B υπάρχει ένα συντομότερο μονοπάτι αλλά δεν περνάει από την κορυφή C. Επομένως, συνέχεια υπολογίζαμε το δίκτυ σίγμα UW ως προς V δια UW, που ήταν δηλαδή το 0 δια 1 και προέκυπτε 0. Αντίστοιχα, λοιπόν, και, στην... και στον συγκεντρωτισμό εγκύτητας, ψάχνουμε, α, συγγνώμη, αντίστοιχα, λοιπόν, και στον συγκεντρωτισμό κεντρικότητας, α, υπολογίζουμε τις κεντρικότητες των κορυφών όπου προκύπτει ότι η α1 έχει 0,6, ενώ όλες οι υπόλοιπε κορυφές είναι 0. Γιατί είναι 0, γιατί εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι είναι α, περιφερειακές κορυφές, ουσιαστικά δηλαδή από το α1 στο α5 α, ή από το α1 στο α6 είναι πάντα ένα το συντομότερο μονοπάτι και ποτέ δεν χρειάζεται να περάσει από α, κάποια άλλη κορυφή. Δηλαδή ακόμη και όταν λέω από το α2 στο α6 δεν θα χρειαστεί να περάσει το Α4, από το Α3 ή από το Α5. Επομένω, για όλε τι κορυφέ η κεντρικότητα, η ενδιάμεση κεντρικότητα είναι 0. Η μόνη κορυφή που είναι ε, εδώ, εδώ, πέρα, όπω βλέπετε, ενδιάμεση είναι η Α1. Δηλαδή, από το Α6 στο Α2 υπάρχει ένα συντομότερο μονοπάτι το οποίο περνάει και από το Α1. Επομένω, αφού υπολογίσω τι ενδιάμεσε κεντρικότητε, αφαιρώ και, πάρει, και πάλι το 0,6 από τις κεντρικότητες των υπολείπων κορυφών. Το αποτέλεσμα είναι 3. Η μέγιστη ποσότητα για τον αστεροειδή γράφο θα ήταν 0. Και εδώ είναι γιατί 0. Γιατί αν πάμε και πάλι πίσω και δούμε έναν αστεροειδή γράφο, διαπιστώνουμε εύκολα ότι στον αστεροειδή γράφο κάθε κορυφή αντίστοιχα είναι απολύτως περιφερειακή. Επομένως, για να ενωθούν μεταξύ τους δύο κορυφές, δεν χρειάζεται να περάσουν από κάποια άλλη κορυφή. Επομένως, είναι 0 και μόνο για την κορυφή α είναι 1. Επιστρέφω στη διαφάνεια που ήμουνα. Επομένως, η σχέση είναι 1-0, συν 1-0, συν 1-0, συν 1-0, συν 1-0, ίσον 5. Ο συγκεντρωτισμός σούται με 3-5, δηλαδή με 60%. Οπότε είδαμε τώρα πώς υπολογίζουμε και τους τρεις συγκεντρωτισμούς. Θέλω τώρα ως άσκηση, και δεν θέλω να το κάνετε όλοι, να υπολογίσετε για αυτούς τους τρεις γράφους τον συγκεντρωτισμό και με τους τρεις τρόπους. Κατά βαθμό, κατά εγκύτητα και την ενδιάμεση κεντρικότητα και τον ενδιάμεσο συγκεντρωτισμό αντίστοιχα. Για αυτούς, εδώ τους γράφους επαναλαμβάνω. Αυτή είναι μία άσκηση που ουσιαστικά εμπεριέχει όλο το μάθημα το σημερινό. Αν μπορέσετε να υπολογίσετε το συγκεντρωτισμό των τριών γράφων, θα έχετε υπολογίσει αντίθετα και τις κεντρικότητες των κορυφών, θα έχετε καλύψει πλήρως το μάθημα.